πήγαμε στοχευμένα και πήγαμε, αν θέλετε, και με την παράκληση και την υποτροπή του πρέσβη της στην Ελλάδα, του κ. Πάγια, εκτιμώντας ότι εκεί θα ανοιχθεί, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες που γίνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη βέβαια, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ζητήματα και κυρίως τις πύλες εισόδου ενέργειας διαφοροποιημένης από την ενέργεια που μέχρι σήμερα έρχεται στην Ευρώπη. Ήταν ένα εξαιρετικά πετυχημένο και όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο συνέδριο, μια ημερίδα. Εμείς βέβαια τα περισσότερα τα ξέραμε. Το γεγονός όμως ότι όλα καταλήγαν, ξεκινούσαν και καταλήγαν στα project που ανοίγονται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη, τα δύο πιο σημαντικά, δηλαδή μιλάω για την πρωτή εξέδρα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, την επαναεριοποίηση δηλαδή του υγροποιημένου και τον αγωγό των IGB που θα συνδέσει πια μέσω του TAP τα Νότια Βαλκάνια και εκεί θα είναι πιθανόν τα Δυτικά και τα Βόρεια Βαλκάνια. Ήταν αυτά τα οποία τραβήξαν την προσοχή, γιατί κυρίως τα project αυτά φαίνονται ότι είναι μπαίνουν σε φάση υλοποίησης, με δεδομένο ότι εκεί και παρουσία όλων των παρισταμένων, που ήταν και Αμερικανοί επενδυτές, υπουργοί από τα Βαλκάνια και από τη Μεσόγειο, υφυπουργοί, στελέχη, υπογράφηκε η συμφωνία που ο τέταρτος εταίρος στον όμιλο Gas Trade που θα διαχειριστεί το έργο αυτό υπέγραψε και είναι η ΔΕΠΑ και αναμένεται η υπογραφή του τελευταίου, γιατί έχουμε ήδη τους 4 από τους 5 κοινοπράκτες οι οποίοι έχουν δεσμευτεί, δηλαδή την Βουλγαρική ΒΕΟ, την Ελληνική ΔΕΠΑ, την Gas Log και την εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου. Μένει δηλαδή λογικά να έρθει σαν παίκτης επενδυτής μια αμερικανική εταιρεία, πιθανόν να είναι η Tellurium, η οποία θα συμπληρώσει αυτήν την κοινοπραξία σε επίπεδο μετοχικό, σε σχήμα μετοχικό, για να μπορέσουν να βρεθούν και τα όρια της ποσότητας της ενέργειας που θα διοχετευτεί από την περιοχή μας. Η επιλογή της κυβέρνησης, που είναι εθνική επιλογή, να καταστεί η Ελλάδα ένας κόμβος διαμετακομιστικός, αλλά ταυτόχρονα και ένας ενεργειακός κόμβος, που θα είναι ουσιαστικά ένας κόμβος που θα διοχετεύει, θα αποθηκεύει και θα εισέρχεται η εναλλακτική ενέργεια και ιδιαίτερα φυσικό αέριο από τις πύλες εισόδου στην Ελλάδα, μία από τις οποίες είναι και η πιο σημαντική θα είναι, γιατί αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι η εξέδρα FSRU. Είναι μια επιλογή η οποία υλοποιείται και η οποία προφανώς για την περιοχή μας δίνει μια προστιθέμενη αξία. Πιο σημαντική προστιθέμενη αξία δίνει στην αξιοποίηση του λιμανιού, το οποίο καλείται να υποστηρίξει αυτά τα προγράμματα, τα project που είναι στην ενέργεια, και ένα λιμάνι το οποίο έχει ήδη ανοίξει τις διαδικασίες, σε ένα μήνα εκτιμούμε θα έχουμε και στον αέρα το διαγωνισμό, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που έχει το λιμάνι στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών και προσθέτω και τον ενεργειακό κόμβο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι εκτός από τις μεταφορές και το κομμάτι της υποστήριξης της ενέργειας. Ένας διαγωνισμός ο οποίος με όλα αυτά που γίνονται και με, αν προσθέσουμε και τη σιδηροδρομική αναβάθμιση η οποία προχωράει και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό χθες να αναφέρει για τις εξελίξεις της ιδιαίτερα σημαντικές για την περιοχή μας σε ό,τι αφορά τη σιδηροδρομική αναβάθμιση Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς. Έχουμε την βάσιμη ελπίδα και πεποίθηση ότι μπαίνουμε σε έναν δρόμο ο οποίος ανοίγει ορίζοντες, τις οποίες αν τις εκμεταλλευτούμε σαν τοπική κοινωνία με τις δυνατότητες που έχουμε και είναι σημαντικές, η τοπική κοινωνία είναι θωρακισμένη, μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Ελπίζουμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι εξαιρετικά σημαντική σε αυτούς τους τομείς που προανάφερα και πιστεύω ότι τα εργαλεία που έχει η περιοχή και είναι κυρίως το λιμάνι, κυρίως ο σιδηρόδρομος, τα δίκτυα μεταφορών, τα δίκτυα υποδομών και τα ενεργειακά προγράμματα θα προχωρήσουν όλα μαζί, θα αποτελέσουν μια βεντάλια η οποία θα δώσει και αξία στα ίδια τα έργα και θα δώσει και μια προοπτική σε μια περιοχή όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, ο Εύρος και η Θράκη γενικότερα,
η οποία έχω τονίσει με κάθε τρόπο ότι χρειάζεται ανάσες αναπτυξιακές και μία από τις βασικές ανάσες, η οποία θα στηρίξει την επόμενη περίοδο την περιοχή, είναι η αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών εργαλείων που διαθέτει, είναι αυτά που σας προανέφερα. Άρα το συμπέρασμά μας, η εκτίμηση που ήρθαμε από την Θεσσαλονίκη, ήταν ιδιαίτερα θετικά. Εμείς σαν διοίκηση του οργανισμού που διεμού συμμετέχει και στον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών, στην περίφημη ΕΣΥΜ, που έχουμε εκλεγεί πριν από μερικούς μήνες στη διοίκηση, είχαμε συνεδρίαση και εκεί αναδείχθηκε η δυνατότητα να στηρίξει το think tank του ΕΣΥΜ, δηλαδή σε επίπεδο γνώσεων, παροχής πληροφοριών κτλ., να στηρίξουμε την πραγματοποίηση ενός συνεδρίου ημερίδας ή διημερίδας στην αρχή, μέσα στον Εύρο, εν πάση περιπτώσει, που να συνδέσουμε λιμάνι και εμπορευματικό κέντρο στο λιμάνι. Είναι αυτό η ανάγκη, η οποία θεωρούμε ότι είναι αδύρυτη, ότι μπορεί να απογειώσει το λιμάνι, και επομένως μια τέτοια ημερίδα στην οποία θα προσκληθούν επενδυτές, ενδιαφερόμενοι, logistics, φοδιαστικοί, πράκτορες, funds από όλο τον κόσμο, θα αναδειχθεί το πόσο, αν τελικά έχει ενδιαφέρον αυτή η προοπτική για το λιμάνι, πόσο σημαντικό είναι αυτό το ενδιαφέρον, και επομένως στα πλαίσια αυτού του διαγωνισμού που θα ανοίξει, θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η ημερίδα, έτσι ώστε να επισκεφτούν την περιοχή μας και να δουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λιμανιού και τις προοπτικές που ανοίγονται, ένα πλήθος από επενδυτές και ενδιαφερόμενους, οι οποίοι σημειωτών καθημερινώς και πολλαπλασιάζονται.